Γεωργιάδη, λέτε ότι δεν έπρεπε να κληθεί ο Τούρκος πρόεδρος, δεν πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν. Φυσικά πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Το ερώτημα είναι αν εξυπηρετούμε το στόχο των καλών σχέσεων με ένα ταξίδι σαν και αυτό που είχαμε περίπου ένα δημόσιο καυγά. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι και σπουδάζω ιστορία. Δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση καταρχάς δεν έπρεπε να έχει καλέσει τον κύριο Ερντογάν. Τον καλείς όταν έχει συμφωνήσει προηγουμένως κάτι που είναι καλό για τις δύο χώρες. Εάν δεν έχει προσυμφωνήσει κάτι, εδώ πάμε σε ένα συμβούλιο υπουργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δήλωση που κάνει ο κάθε υπουργός είναι προσυμφωνημένη με τους άλλους υπουργούς μέχρι το τελευταίο κόμμα. Έτσι γίνεται πάντα. Η ιδέα ότι έτσι ξαφνικά ο πρόεδρος Ερντογάν στην Αθήνα και σε παγκόσμια μετάδοση έχουμε αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν, με συγχωρείτε, αλλά είναι παντελώς πρωτοφανή. Ναι, αλλά η προφανώς δεν υπήρξε τίποτα να πέσει κάτω, κύριε Γεωργιάδη. Από όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο καυγάς, προφανώς η κυβέρνηση κάτι πρέπει να πει και ο κ. Πρόεδρος Δημοκρατίας προφανώς κάτι πρέπει να πει. Το ζήτημα είναι ότι στη διπλωματία προλαμβάνει αυτά τα γεγονότα. Δεν τα αφήνει να εξελίσσονται. Mm-hmm. Άρα, ή είχε προσυμφωνήσει από πριν με τον κύριο Ερντογάν ότι θα κάνουμε μία πρόσκληση, θα πείτε αυτά, θα πούμε αυτά, mm-hmm. όπως γίνεται συνήθως, ή αλλιώς λες άστο. Δηλαδή, πάμε αργότερα. Από αυτό το ταξίδι. Από αυτή την επίσκεψη. Δεν θα κρυθεί το μέλλον της Ελλάδας από αυτό το ταξίδι, mm. αλλά από την άλλη πλευρά ήταν ένα αχρίαστο ταξίδι. Mm. Δεν προσέθεσε κάτι στην φαρέτα των ελληνικών θέσεων. Αντιθέτως, όπως σωστά ελέγχθη προηγουμένως, σε παγκόσμια μετάδοση φάνηκε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα, ότι κάτι συζητάνε αυτοί. Mm. Ενώ δεν χρειαζόταν. Μέχρι εκεί. Mm. Επαναλαμβάνω, δεν είναι το κομβικό γεγονός της ιστορίας μας, ήταν όμως άλλη μία απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς. Έγινε κακή προετοιμασία, κατά τη γνώμη σας. Νομίζω δεν υπήρχε καθόλου προετοιμασία. Τι συνέβη. Νομίζω δεν υπήρχε προετοιμασία καθόλου. Mm-hmm. Αποφάσισαν να καλέσουν τον Ερντογάν στο πλαίσιο αυτών των διεθνών επαφών του Τσίπρα για να δείξουν ότι ο Τσίπρας κάνει πράγματα. Mm-hmm. Δεν είχαν συμφωνήσει απολύτως τίποτα μεταξύ τους. Αυτό φάνηκε από την όλη εξέλιξη. Εγώ έμεινα έκπληκτος, δε. Mm-hmm. Μια και είμαι και στο Σκάι, δεν πάμε το πω. Άκουσα το Σάββατο την συνέντευξη του κυρίου Σγουρίδη, αντιπροέδρου των Εξαρτήτων Ελλήνων, όπου περίπου είπε ότι για την αποτυχία του ταξιδιού Ερντογάν. Φταίει ο Αλέξης Παπαχελάς. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Τα ακούσαμε. Ο Αλέξης Παπαχελάς είναι η αιτία, λέει, που ήταν κακό το ταξίδι. Είναι αστείωτες τώρα. Ναι. Δεν είπε ότι είναι καλό το ταξίδι, όπως είπε η κυρία Πέρκα. Είπε ότι ήταν αποτυχημένο το ταξίδι, αλλά η ευθύνη ανοίξει ο Αλέξης Παπαχελάς. Λοιπόν, πάντως, λίγο να πρέπει κάτι